Εγώ θα σας πάω λίγο πιο πίσω. Και αυτά που θα ακούσετε, η δουλειά σε ΡΟΜ στην οποία εργάζομαι ιδρύθηκε το 1991 και επειδή τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης στην οποία εργάζομαι ανήκουν στην Οικονομική και Τεχνική Επιτροπή των ΕΔΕΙΑ, καταλαβαίνετε ότι η πρόταση μας εφαρμόζεται διάφορα προγράμματα που αντιστοιχούν σε όλες τις ΔΕΙΑ μέσω της Σύμβουλης ΔΕΙΑ. Σας πάω λοιπόν πιο πίσω. Είναι σημαντικό και καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι ο αποχαρακτηρισμός του νερού ως κοινωνικού αγαθού ξεκίνησε ήδη από το 1980, όταν ψηφίστηκε ο νόμος 1069 περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διαχρονική πολιτική πάνω στο θέμα όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν κατά τη διάρκεια όλου αυτού του χρονικού διαστήματος και των τοπικών διοικήσεων των Δήμων ως βασικό φορέα υλοποίησης της πολιτικής τους. Στο άρθρο 1 του νόμου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι ΔΕΙΑ έχουν κοινοφιλή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα από τη μια. Από την άλλη όμως, ότι διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Και κάπου σε αυτό το σημείο θυσιάζεται το κοινωνικό δικαίωμα των ανθρώπων στην ελεύθερη πρόσβαση στο πόσιμο νερό και θυσιάζεται στο βωμό της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου μέσα στο καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης των κοινωνιών. Και επειδή οι επιχειρήσεις αυτές είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα όποια κέρδη θα προκύψουν βάσει της ιδιωτικής οικονομίας θα προκύψουν σε βάρος των περιχρών εισοδημάτων των λαϊκών οικοκυριών. Όλα αυτά τα χρόνια στήθηκε ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο τόσο διεθνώς όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το οποίο αυτό που κυρία προβάλλεται είναι η ανάκτηση του οικονομικού κόστους του πόσιμου νερού και του κόστους των φυσικών πόρων. Η κοινοτική οδηγία 2060 αποτελεί το ηχέγγυο για τη δημιουργία γενικευμένης κοινής πολιτικής, ενώ η εναρμόνισή της στην ελληνική νομοθεσία βασίζεται στο βασικό της σύνθημα «Ο ρυπαίνων πληρώνει», που τώρα και με την δημιουργία της ρυθμιστικής αρχής συμβάλλει στη μεθοδολογία τιμολόγησης του πόσιμου νερού ειδικότερα και των υδατικών πόρων και λεκανών απορροής γενικότερα για τα λαϊκά νοικοκυριά και την αγροτική και βιοτεχνική βιομηχανική παραγωγή αντίστοιχα. Με μηδέν χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πόρους μόνο τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είχαμε αναλύσει και παλιότερα από το ίδιο βήμα στις εκδηλώσεις που γίνανε παλιότερα και ανεβάζουν τη τιμή του νερού στα ύψη, ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά επιβαρύνονται με μεγάλες χρεώσεις για κάθε υπηρεσία που τους προσφέρεται, αρχικές συνδέσεις, μετατοπίες αγωγών, συντήρηση υδρομέτρων, αποχέτευση και άλλα. Σε πολλές ΔΕΙΑ, η τιμολόγηση του νερού υπολογίζεται κλιματικά. Όσο πιο πολύ νερό χρειάζεσαι, τόσο πιο ακριβό το πληρώνεις. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι μετρήσεις γίνονται σε ετήσια βάση. Αυτό τι σημαίνει? Αυξάνονται τα κυβικά που υπολογίζονται για ένα χρόνο, η τιμή που πάει στην ανώτερη κλίμακα. Άρα το νερό πολύ πιο ακριβό για τα λαϊκά νοικοκυριά και αυτό γίνεται κυρίως στις τοπικές κοινότητες, δηλαδή στα μικρά χωριά. Και αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του πήρε θέση για την τιμολόγηση του νερού και πραγματικά ζητά να η τιμολόγηση, έστω και μέσα σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, η Εθνική Πολιτική Παροχής Υπηρεσιών Ίδρευσης, συμπεριλαμβανομένης και της τιμολόγησης αυτών, να σχεδιάζεται ως πολιτική παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Βέβαια, να βάλουμε εδώ μια υποσημείωση και ακούστηκε, πάντα εναρμονισμένη στην κοινοτική οδηγία. Τα πολυδιαφημιζόμενα από τους δημάρχους κοινωνικά τιμολόγια που υπάρχουν σε κάποιες ΔΕΙΑ καλύπτουν μόνο μια μερίδα εξαδειωμένων νοικοκυριών. Και μάλιστα να τονίσουμε εδώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη ΔΕΙΑ Σερών το νερό κόβεται για χρέος άνω των 100 ευρώ. Και μάλιστα όταν μια φτωχή οικογένεια βρει έστω και με δανεικά αυτά τα 100 ευρώ, επιβαρύνεται και με 75 ευρώ
τέλεια επανασύνδεσης για να τη συνδεθεί το νερό. Το μεγάλο ζήτημα της πραξιμότητας, που σε πολλές δουλειά έχει ανεβάσει πραγματικά τα χρέη, που μέχρι σήμερα αποτελούσε εμπόδιο, κυρίως για κοινωνικούς λόγους, το λύσαμε και αυτό. Ήδη στη ΔΕΙΑ Σερών τρέχει πιλωτικό πρόγραμμα για εγκατάσταση των ηλεκτρονικών έξυπνων υδρομέτρων. Τι σημαίνει αυτό? Πατάς στο κουμπί και κόβεται αυτόματα το νερό, χωρίς να λογαριάζει κανείς αν σε αυτή την οικογένεια που το έκοψες υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕΙΑ της χώρας διέγριναν το αντικείμενό τους, στο οποίο αναφέρονται και τα δίκτυα τηλεθέρμανσης, φυσικού αερίου, διαχείριση αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών, η εμφιάλωση και εμπορία νερού, η άρδευση, μελλοντικά σχέδια επί χάρτου. Σε πολλά φόρουμ και συνέδρια που διοργανώνονται, τόσο από την Ένωση ΔΕΙΑ, όσο και από ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο, αναδεικνύεται η λογική κόστος ωφέλους για το νερό και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν, σε ένα εξωτερικό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι ΔΕΙΑ, δημοτικές επιχειρήσεις, μιλούν για εξωτερικό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αξίζει να επαναλάβουμε αυτό που αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της ΔΕΙΑ Σερών. Και πείτε μου αν κάτι σας θυμίζει αυτό σχέδιο δράσης μιας δημοτικής επιχείρησης. Σκοπός του σχεδίου είναι να διευρύνει την ιδιωτική ή χρηματική αποδοτικότητα της λειτουργίας της ΔΕΙΑ, να εξετάσει δηλαδή αν ο φορέας θα αποκομίσει ικανοποιητική απόδοση ή όφελος για το κεφάλαιο που επενδύθηκε. Γενικά, τα σχέδια της επένδυσης πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους, τη στρατηγική ανάπτυξη και τις εθνικές προτεραιότητες. Σχέδιο δράσης δημοτικής επιχείρησης. Σε αυτούς τους στόχους τους, όπως επισημαίνεται στις μελέτες τους, δύο πράγματα μπαίνουν εμπόδιο. Πρώτα, η δυσκολία των πολιτών να κατανοήσουν τις μεταβολές στη τιμή του νερού. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος του νερού. Αυτό αποτελεί για αυτούς πρόβλημα. Ζήτημα βέβαια που, από το οποίο απαλλάσσονται, αφού αυτό θα το διευθετήσει η δημιουργία της ρυθμιστικής αρχής. Και δεύτερο, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι αμοιβές προσωπικού. Να λοιπόν ποιο είναι το μεγάλο κόστος. Οι εργαζόμενοι. Να γιατί ενώ πριν το Καλλικράτη στις ΔΕΙΑ της χώρας απασχολούνταν 6.000 εργαζόμενοι, φτάσαμε σήμερα με την τεράστια αύξηση των απαιτήσεων να απασχολούνται μόλις 4.200, από τους οποίους οι περισσότεροι με συμβάσεις οχτάμινα, με συμβάσεις COVID, με μπλοκάκι και οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας υπάρχει. Αριθμός βέβαια που συνεχώς και αυτός μειώνεται, αφού το μόνιμο προσωπικό συνταξιοδοτείται, οι περισσότερες ΔΕΙΑ σε μόνιμο προσωπικό είναι πολύ γερασμένες και δεν αναπληρώνεται, αφήνοντας τις επιχειρήσεις αυτές πλήρως υποστελεχωμένες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σειρά σημαντικών τομέων διαχείρισης υδάτινων πόρων να παραδίδονται σε χέρια ιδιωτών και μάλιστα όσο τα σχέδιά τους είναι να συγκεντρωποιηθεί το αντικείμενο με τη δημιουργία μεγαλύτερων διαδημοτικών επιχειρήσεων, αρχικά έχουν σκοπό μία αναπεριφέρεια, αναπεριφερειακή ενότητα, αργότερα και μία αναπεριφέρεια. Τόσο θα αυξάνεται το ενδιαφέρον ακόμα μεγαλύτερων μονοπωλιακών ομίλων που θα υποφθαλμιούν τα τεράστια κέρδη της εμπορίας του προϊόντος που λέγεται νερό. Για παράδειγμα, για να καταλάβετε αυτό που συμβαίνει από σήμερα, η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του Δήμου Σερών δημοπρατήθηκε για δύο έτη, 21-23, προς 1,17 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ 950.000, ενώ τα προηγούμενα χρόνια η λειτουργία του εξασφαλιζόταν μόλις με 14 εργαζόμενους. Κατά τον ίδιο τρόπο, λόγω της υποστελέχωσης της ΔΕΙΑ, θα προχωρήσει σε δημοπράτηση η λειτουργία του δηληστηρίου πόσιμου νερού, έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, που καλύπτει τις ανάγκες υδροδότησης με πόσιμο νερό στο 60% της πόλης των Σερών, με δραματικές επιπτώσεις για την κοστολόγηση του νερού της περιοχής. Η λογική κόστος ωφέλους στη διαχείριση σε ένα κατά τα άλλα μονοπωλιακό δημόσιο αγαθό, το κέρδος ως κίνητρο, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην επάρκεια και την ποιότητά του. Πουθενά στους επενδυτικούς σχεδιασμούς τους δεν αναφέρεται η συντήρηση του δικτύου και των υποδομών, τομέας που εντάσσεται στους κοστοβόρους των δημοτικών επιχειρήσεων. Πρόβλημα που οξύνεται και από την έλλειψη προσωπικού. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και περιοχές που σήμερα θεωρούν ότι έχουν εξασφαλισμένο πόσιμο νερό, στο μέλλον δεν θα έχουν. Σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, το νερό δεν επαρκεί για να καλύψει όχι μόνο τις γεωργικές, αλλά και τις οικιακές ανάγκες ή υδροδοτούνται με νερό που δεν είναι πόσιμο ή είναι χαμηλής ποιότητας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στη Λυκτή, στο Δήμο Ρεοκάστρου Θεσσαλονικής, που από το Δεκέμβριο του 2010 δεν έχει πόσιμο νερό, με τους πολίτες να πρέπει να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο για όλες τις ανάγκες τους. Ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι της Κορίνθου. Η ορεινή Κόρινθος με τα πλούσια νερά, την ώρα που το καλοκαίρι σταματά να υδροδοτούνται πολλές περιοχές, ταυτόχρονα μεγάλες εταιρείες εμφιαλωμένων νερών στην ορεινή Κορινθία χτυπούν διακρίσεις και μάλιστα ανεξέλεγκτα. Είναι καταγγελίες που έχουν γίνει από συναδέλφους σε όλες τις ΔΕΙΑ. Να λοιπόν και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ΔΕΙΑ θα κάνουμε εμφιαλωμένο νερό και θα ανταγωνιζόμαστε τις μεγάλες εταιρείες εμφιάλωσης νερού που ήδη χτυπάνε γεωτρήσεις στα βουνά μας. Το τελευταίο διάστημα βγάλαμε όλα τα συμπεράσματά μας. Τα κέρδη τους είναι πάνω από τις ανάγκες μας, πάνω από τις ίδιες τις ζωές μας. Σε ένα κράτος που λειτουργεί με μοναδικό στόχο τη μεγαλύτερη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, εμείς πρέπει να απαντήσουμε με οργάνωση του αγώνα μας, χωρίς καμιά ανοχή και εμπιστοσύνη σε κυβερνήσεις οποιοδήποτε χρώματος και συνδυασμού που θα συνεχίζουν να χτίζουν πάνω στις πολιτικές που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Η χώρα μας, με το πλούσιο γεωγραφικό της ανάγλυφο, διαθέτει ποικίλους υδροφόρους πόρους και πηγές που μπορούν να αξιοποιηθούν για να εξασφαλιστεί επαρκώς η ύδρευση των πόλεων και της υπαίδρου με φθηνό ποιοτικό νερό για όλο το λαό. Να απαιτήσουμε άμεσα να καλυφθούν όλες οι ανάγκες μας, να σταματήσουμε τώρα την εμπορευματοποίηση του νερού. Χρειάζεται διαρκής αγώνας όλων των εργαζομένων του ΔΕΙΑ για πλήρη και σταθερή εργασία με διασφάλιση των δικαιωμάτων μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε, γιατί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες ώστε να αξιοποιηθεί το νερό προς όφελος του λαού ως δημόσιο αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Ευχαριστώ πολύ.